Νομίζω ότι βιώσατε τρόμο εχθές με αυτά που έγιναν εκεί. Διδάσκατε εκείνη την ώρα. Είστε στο ίδιο πανεπιστήμιο εσείς, καταρχήν? Ναι, είμαι στην φιλοσοφική σχολή, αλλά έχει διάφορα παραρτήματα. Ήμουνα στο κτίριο της Πριτανίας, ναι, στο οποίο αρχικά θεωρήθηκε ότι δρούσε ο δράστης. Έγινε μια επιχείρηση εκένωσης, αλλά μετά ακούστηκαν οι πυροβολισμοί από την κύρια έδρα της φιλοσοφικής σχολής, όπου για να το πάρουμε λίγο την αρχή να καταλάβουμε, ναι, γιατί αυτό ήταν πολύ τρομακτικό και για εσάς, για όλο τον κόσμο είναι πολύ τρομακτικό. Και πολλό πόσο μάλλον για εσάς που ήταν εκεί πέρα. Που ήσταν εκεί. Ναι. Πώς ξεκίνησε, ενημερωθήκατε κάποια στιγμή ότι υπάρχει περίπτωση ένας ένοπλος να αρχίσει να πυροβολεί? Πώς σας ενημέρωσαν? Εκείνη την ώρα εγώ έκανα μάθημα και μου προκάλεσε εντύπωση το γεγονός ότι ακούγονταν σιρήνες και από το διάδρομο κραυγές. Ωστόσο, συνεχίσαμε το μάθημα και όταν τέλειωσε, στο email της σχολής ήρθε μια ειδοποίηση ηλεκτρονικά από την γραμματεία ότι πρέπει να κλειδωθούμε και να σβήσουμε τα φώτα και ότι πέρασαν λίγα λεπτά μέχρι να συνειδητοποιήσουμε ότι η επίθεση αυτή εκδηλώθηκε στην έδρα της σχολής και... θα συνδεθούμε με τον κύριο Τζίβολη πάλι. Πάρα τον παίρνει τηλέφωνο. Ναι, άκουσες τι είπε? Έκανε μάθημα, ακούσανε φωνές και ήρθε mail και λέει πρέπει να κλειδωθείτε και να σβήσετε τα φώτα. Ναι. Όχι φύγει να κενώσετε και να φύγετε. Γιατί λέει θα βγει έξω αυτός, μπορεί να είναι έξω. Μπορεί να είναι έξω. Και λέει κλειδωθείτε και κλείστε τα φώτα. Μέιλ στο κεντρικό της σχολής μετά από παρέμβαση αστυνομίας. Και ούτε φωνές ούτε τέτοια. Επιβεβαίωσε και αυτό που λέγαμε το πρωί, ότι εκενώθηκε ένας χώρος. Ελάτε κύριε Τζίπα, μας ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω. Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν, έρχεται λοιπόν το mail και τι γίνεται στη συνέχεια? Στη συνέχεια λέμε στα παιδιά να ειδοποιήσουν τους δικούς τους ότι είναι καλά. Η ενημέρωση που είχαμε μετά ήταν έμεση. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε εικόνα για το κατάλογο, τον επίσημο κατάλογο των θυμάτων. Εσείς μείνατε κλειδωμένοι, κλείσατε τα φώτα, βάλατε γραφεία πίσω από τις πόρτες. Τι κάνατε ακριβώς? Λέω εσείς τι κάνατε ακριβώς? Όταν ήρθε το mail, στη συνέχεια ακολουθήσατε τις οδηγίες, σβήσατε τα φώτα, καθίσατε κάτω, κλείσατε τις πόρτες με γραφεία. Τι κάνατε ακριβώς? Όχι, γιατί είχαμε καταλάβει ότι η επίθεση γίνεται σε μια απόσταση 500 μέτρων από μας. Είχαν αρθεί τα μέτρα από το κτίριο στο οποίο εμείς δρούσαμε και μετά η αγωνία μας ήταν τι γίνεται στην έδρα της σχολής. Κύριε Τζίβε, να ρωτήσω κάτι. Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι... Λοιπόν, εσείς μας ακούτε τώρα, εμείς δεν σας ακούμε, αλλά αυτό που είπε ο Παναγιώτης, δηλαδή... Από τη στιγμή που ακούσατε τις σιρήνες, από τη στιγμή που ίσως ακούσατε κάποιο πυροβολισμό ή από τη στιγμή που ήρθε το email, εκείνα τα 20 λεπτά, μέχρι περίπου είναι 20 λεπτά, παρά ένα, τα 21 λεπτά, εσείς τι κάνατε? Είχατε μπει, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτω από τα θρανία, κλείσατε πόρτες ή ήσασταν στη θέση σας σαν να μην τρέχει τίποτα? Πέφτει γραμμή. Γιατί πληροφορηθήκαμε ότι το συμβάν γίνεται στην έδρα της σχολής, η οποία είναι σε μεγάλη απόσταση. Η αγωνία μας ήταν τι γίνεται ακριβώς στη σχολή, να σπλέξουμε πληροφορίες αν κάποιος από τους συναδέλφους, από τους φοιτητές μας είναι εντάξει. Έχετε εικόνα αν κάποιος από τους φοιτητές σας είναι μεταξύ των θυμάτων, αν κάποιος από τους συναδέλφους σας? Στο τμήμα όχι, ούτε από τους συναδέλφους, ούτε από τους φοιτητές μας. Είμαστε ευτυχώς όλοι καλά. Οι σκέψεις μας βέβαια είναι στις οικογένειες των θυμάτων, στις οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται με βαριά τραύματα. Τώρα θα επιστρέψετε στη σχολή σήμερα εσείς? Προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι συνέβη. Δηλαδή πώς ένας φοιτητής της σχολής μας βρέθηκε με τόσα όπλα και απρόκλητα σκότωσε, έσπηρε τον τρόμο το ξέρατε σε όλη τη σχολή. Κύριε Τζίβο, τον ξέρατε αυτό το φοιτητή εσείς? Όχι, προσωπικά δεν τον ξέραμε. Ξέρουμε ότι ήταν 24 χρονών γιατί αυτοκτόνησε.
και ότι σπούδαζε ιστορία και ευρωπαϊκές σπουδές. Ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής, έχετε εικόνα? Ήταν μεταπτυχιακός φοιτητής και μάλιστα το παράδοξο είναι ότι απέσπασε και διάκριση για την πτυχιακή του εργασία. Και γι' αυτό είχε οργανώσει και την διάλεξη. Και τη διάλεξη, ναι. Ναι, και οι συμφοιτητές τον περιγράφουν σαν απομακρωμένα ήσυχο δε. Ναι. Συνάδελφοί σας καθηγητές, το γνωρίζανε, μιλήσατε μαζί τους? Όχι. Δεν ήταν από το δικό μας το τμήμα. Η φιλοσοφική σχολή είναι η μεγαλύτερη σχολή του Πανεπιστημίου. Έχει πάνω από 10.000 φοιτητές. Κύριε Τζίβο, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Η αστυνομία είπε το πρωί ή χθες σε εσάς, δεν θυμάμαι πότε, ότι είχε οργανώσει να δώσει μια διάλεξη σε ένα αμφιθέατρο στις 3 η ώρα. Και μετά εκενώθηκε το αμφιθέατρο αυτό, γιατί κατάλαβαν ότι κάτι γίνεται με τον εγκλειπώντα. Όχι να οργανώσει διάλεξη, να πάει σε διάλεξη δικιά του, του δικού του τμήματος, η οποία ήταν στο κτίριο που ήμουνα και εγώ. Γι' αυτό η πρώτη επέμβαση έγινε στην Πριτανία, δηλαδή στο κτίριο όπου είμαστε. Και στη συνέχεια καταλάβανε ότι ο δράστης δεν είναι στο δικό μας το κτίριο, αλλά στην κυρίως έδρα της φιλοσοφικής σχολής. Θα μπορούσε να πάει όμως τη διάλεξη, αν δεν τον προλάβαινε, όπως καταλαβαίνω. Και να γίνει μεγαλύτερο μακελιό. Και να γίνει μακελιό. Και να γίνει μεγαλύτερο μακελιό. Με συγκεντρωμένο κόσμο. Έγινε μακελιό αλλού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε να μεταφέρει τόσα όπλα. Δηλαδή πώς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και τα έβαλε μέσα στη σχολή, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Πολιτικές αρχές. Δηλαδή, πώς αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είχε διάγνωση ψυχιατρικών προβλημάτων, βρέθηκε με αρτία οπλοφορίας και βρέθηκε να κατέχει τόσα πολλά επιθετικά όπλα. Δεν ήταν πιστόλι. Συγγνώμη. Είχε διαγνωστεί με ψυχιατρικά προβλήματα και είχε και άδεια οπλοφορίας? Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει ούτε η αστυνομία. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Κατάφερε και τα έβαλε και μέσα. Δεν υπάρχει έλεγχος εισόδου των πανεπιστημίων για αυτό, το ότι. Αυτό ήθελα, αν υπάρχει έλεγχος. Θεωρούσαμε ότι η πόλη, η χώρα, πόσο μάλλον το πανεπιστήμιο, ότι είναι ένας ασφαλής χώρος. Ήταν ελεύθερη η πρόσβαση. Υπάρχει έλεγχος. Ναι, η πρόσβαση είναι όπως είναι στα ελληνικά πανεπιστήμια, ότι κανείς μπορεί να περάσει στο κάμπ, ας πούμε, χωρίς να υπάρχουν τουρνεκέ ή τέτοια πράγματα. Ναι, είναι ελεύθερη και η φιλοσοφική σχολή και η Πριτανία είναι ακριβώς στο ιστορικό κέντρο της Πράγας. Άρα μπορεί να τα έχει περάσει και άλλες μέρες πριν και να τα έχει κρύψει. Την ημέρα και την ημέρα, αφού είναι ελεύθερη, τόσο να πολλά, έχει ένα. Αν δεν υπάρχει έλεγχος για αντικείμενα στην αρχή, δεν τελείωσε. Βλέπουμε και τον κύριο Αντώνη Αγγελίδη, ο οποίος είναι μουσικός και τον καλημερίζουμε. Είναι στην Πράγα. Είναι στην Πράγα, ακριβώς. Ναι. Και ήταν στο κάστρο της παλιάς πόλης τη στιγμή που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Καλημέρα, κύριε Αγγελίδη. Για περιγράψτε μας λίγο τι είδατε, πώς βιώσατε αυτή την όλη τρομακτική κατάσταση. Καλημέρα σας καταρχάς, καλημέρα και σε όλους και σε όλους τους θεατές. Κοιτάξτε, εμείς εκείνη τη στιγμή βρισκόμασταν στο κάστρο της παλιάς πόλης. Είναι στο ίδιο ύψος με το σημείο που έγινε το περιστατικό. Βλέπαμε δηλαδή ελαφρώς πανοραμικά την κατάσταση από το σημείο που βρισκόμασταν. Είναι και πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά ακριβώς και φαινόταν πεντακάθαρα και το τι συνέβη. Εμείς ακριβώς εκείνη τη στιγμή, επειδή αρχίσαμε να ακούμε πολύ έντονα σιρήνες, περιπολικά, ασθενοφόρα, ο κόσμος που βρισκόταν εκεί στο σημείο που ήμασταν εμείς έσπευσε αμέσως να δει τι έγινε. Οπότε φάνηκε ξεκάθαρα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή σάστησε ο κόσμος και φάνηκε ξεκάθαρα ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Βέβαια, οι πρώτες κουβέντες που ακούστηκαν εκεί, χωρίς βεβαίως και ακόμη τα τσεχικά δημοσιογραφικά να έχουν αναφέρει κάτι, ήταν ότι πρόκειται περί τρομοκρατικής ενέργειας κτλ. Αυτό φοβήθηκαν και όλος ο κόσμος. Ναι, όχι, θέλω να πω και οι άνθρωποι που ήμασταν εκεί στο σημείο, εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζαμε και υπήρξε αυτός ο πανικός ότι μπορεί να είναι οποιοδήποτε ο οποίος κυκλοφορεί με ένα όπλο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί οπουδήποτε στο κέντρο της Τεχείας της Πράγας, ναι, που εκείνη τη στιγμή ήταν κατάμεστο. Έτσι, η γέφυρα του Καρόλου και ο από πάνω δρόμος, ο οποίος ουσιαστικά αποκλείστηκε εντελώς για τη διέλευση πεζών και αυτοκινήτων, είχε πάρα πολύ κόσμο εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έγινε μια λαϊκό παζάρι είναι αυτό ο δρόμος. Είναι σαν παζάρι λαϊκό. Δηλαδή πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια.
Και πώς έκλεισε η όλη ιστορία μετά, εσείς μετά, πού πήγατε μετά από εκεί, όταν είδατε τον πανικό όλων αυτών, σας κατήφθηνε κάποιος κάπου, πήγατε μόνοι σας? Εμείς καταρχάς όχι, κοιτάξτε, από το σημείο που βρισκόμασταν δεν υπήρχε κάποια κατεύθυνση, αναγκαστικά, γιατί το ευτύχημα είναι ότι δεν βρισκόμασταν έξω από το κτίριο εκείνη τη στιγμή. Και ενώ είχαμε περάσει λίγη ώρα πριν από εκεί, δηλαδή πριν 10-15 λεπτά περάσαμε από εκεί, γιατί είχαμε παρκάρει σχεδόν μπροστά. Έτσι. Οπότε έπρεπε αναγκαστικά να κατευθυνθούμε προς το σημείο, κοντά στο σημείο, για να μπορέσουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο να φύγουμε προς το ξενοδοχείο. Και ο κόσμος που βρισκόταν εκεί, γιατί το σημείο του κάστρου στην παλιά πόλη δεν έχει πάρα πολλές διεξόδους για να κατέβει. Πράγματι. Είναι μια μεγάλη είσοδος και μια μεγάλη έξοδος. Ναι. Οπότε να ρωτήσω κάτι ακόμα. Από το κάστρο, είχατε από την ομάδα περιφρούρησης του κάστρου, εν πάση περιπτώσει στην αστυνομία κτλ., είχατε καμία κατεύθυνση τι να κάνετε, προς τα πού να πάτε? Όχι. Εκείνη τη στιγμή αστυνομικοί που βρίσκονταν, όσοι αστυνομικοί βρίσκονταν στο σημείο, βρίσκονταν ψηλά στο λόφο, δηλαδή ακριβώς έξω από το ναό, από το κάστρο δηλαδή. Εμείς με το που αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει, αρχίσαμε όλοι μαζί να κατηφορήσουμε προς τα κάτω, που δεν υπήρχε αστυνομία σε εκείνο το σημείο. Λοιπόν. Αστυνομία ξεκινούσε από το δρόμο και κάτω, που πλέον ήταν ακριβώς μπροστά από το σημείο του περιστατικού. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον κύριο Αγγελίδη. Καλή δύναμη τώρα. Και τον κύριο Τζίβο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή είναι καθηγητή του Πανεπιστημίου της Σχολής. Κοίτα, πρέπει να γυρίσει και στην σχολή τώρα. Είναι πολύ άγριο αυτό. Και οι φοιτητές. Και, προφανώς, και οι φοιτητές και οι φοιτητές να γυρίσουν πίσω σε ένα χώρο που έγινε μακελιό. Πραγματικά μακελιό. Από έναν άνθρωπο που ήξεραν κιόλας.